τι κάνουμε και σε λίγο που καλεσμένος μας, με τον καλεσμένο μας θα συζητήσουμε τα πάρα πολύ σημαντικά θέματα των εργασιακών. Υπάρχουν θέματα που αφορούν και να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον κορυφαίο εργατολόγο της χώρας μας. Κύριε Μητρόπουλε, χρόνια καλησπέρα πολλά. Σας. Χρόνια πολλά. Πόσο χαίρομαι καλησπέρα, που σας βλέπω. Χρόνια πολλά, κύριε Γραφειώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Καλημερίζω και καλησπερίζω τις όμορφες περιοχές σας. Έχω περάσει εκεί, έχω έλθει, έχω φίλους. Συνεπώς, με μεγάλη χαρά δέχτηκα να συνομιλήσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους και υγεία πρωτίστως. Προεχόντως υγεία. Να είμαστε καλά, κύριε Μητρόπουλε, αλλά θα μιλήσουμε για θέματα τα οποία απασχολούν πολλούς πολίτες εδώ στην περιοχή μας. Ένα είναι τα συνταξιδοτικά, ένα είναι τα εργασιακά. Θα ήθελα εσείς να ξεκινήσετε από αυτό που θεωρείτε πιο σοβαρό, είναι η εκπεριτροπή σε εργασία. Πολλά τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν. Πείτε μας, διαφωτίστε μας. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα σχέδιο, ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έρχεται από την Ευρώπη. Είναι το πλαίσιο των 100 δισεκατομμύριων, το οποίο ονομάζεται SURE, ασφάλεια. Το εξήγηλε η πρόεδρος Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φορ Λάιεν, πρώην Υπουργός Άμυνας στη Γερμανία. Έχει εφαρμόσει και στις δομές της, του Υπουργείου Άμυνας όταν προείστατο για αρκετά χρόνια, τη λεγόμενη Kurzarbeit. Αυτό είναι ένα σύστημα, κύριε Αγραφιώτη, όπου ο εργαζόμενος δουλεύει το μισό ωράριο, δηλαδή μισές μέρες τη βδομάδα, μισές εβδομάδες το μήνα, παίρνει το μισθό μισθό από τον εργοδότη του και το υπόλοιπο μισθό το επιδοτεί κατά ένα μόνο ποσοστό το κράτος. Αυτό ετοιμάζει η κυβέρνηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος εργαζόμενος έχει 1.000 ευρώ μηνιαίο μισθό, ο εργοδότης που τον απασχολεί εφ' εξής στα πλαίσια της μερικής απασχόλησης 2 εβδομάδες για κάθε μήνα, και έχει ψηφιστεί πριν κάποιες μέρες ένα πλαίσιο στην πατρίδα μας να μπορεί σε βάθος εξαμήνου οι εργοδότες να απασχολούν αντί για 4 εβδομάδες, 2 εβδομάδες κατά μήνα τους εργαζόμενους, να αμείβονται για μισό μήνα, για 2 εβδομάδες από τον εργοδότη, και το υπόλοιπο μισθό να το επιδοτεί κατά ένα μέρος μόνο η κυβέρνηση. Δηλαδή από το υπόλοιπο 500 του μισθού, αν μιλάμε για μισθό 1.000 ευρώ, η κυβέρνηση να μην επιδοτεί, να μην δίνει ολόκληρο το υπόλοιπο 500, να δίνει ένα 40-50%, δηλαδή 250 ευρώ. Άρα ο εργαζόμενος θα βρίσκεται με μείωση του 1/4 του μηνιαίου μισθού. Έτσι λειτουργεί σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων στη Γερμανία και σε άλλες χώρες που ακολουθούν αυτό το μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται και στους Αγγλοσάξονες. Άρα είναι ένα κλασικό μοντέλο μερικής απασχόλησης, μειωμένου ωραρίου, μειωμένων αποδοχών, μειωμένων συνταξίμων αποδοχών και στο βάθος μειωμένων συντάξεων. Μάλιστα. Για τα εργασιακά, κάποια άλλα θέματα, κύριε Μητρόπουλε, περί απολύσεων ο λόγος, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα δημιουργήσει νομοθετικό πλαίσιο για να απαλύνει ή να χαλαρώσει αυτό το κομμάτι των απολύσεων, γιατί πολλές επιχειρήσεις θα χρειαστεί να κάνουν απολύσεις, δεν θα μπορέσουν να αντέξουν αυτό το βάρος και προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να διευκολύνει πολλούς από τους ανθρώπους που εκπροσωπεί. Κύριε Γραφειώτη, στο πρώτο πλαίσιο το νομοθετικό, των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, καλώς η κυβέρνηση συνόδευσε τα μέτρα φορολογικών και ασφαλιστικών διευκολύσεων προς τους εργοδότες με μία ρήτρα να μην απολύουν, ρήτρα απαγόρευσης απόλυσης. Αλλά το διάστημα αυτό της ρήτρας ισχύει όσο παρέχονται διευκολύνσεις στους εργοδότες. Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, η απαγόρευση αυτό της απόλυσης ισχύει μόνο όσο ισχύει το 45ήμερο της αναστολής. Για δεύτερες επιχειρήσεις, τις λεγόμενες πληττόμενες ή πληγήσεις ή τις επιχειρήσεις των λεγόμενων ΚΑΔ, κύριε Αγραφιώτη, εκεί η προστασία από απόλυση είναι 45 μέρες. Έτσι, στην πρώτη κατηγορία, στο 1,5 μήνα και μετά μπορούν ελευθέρως να απολύουν οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες. Στη δεύτερη κατηγορία των πληττωμένων επιχειρήσεων, των ΚΑΔ, εκεί η προστασία είναι διπλάσια σε χρόνο. Δηλαδή, μετά από ένα τρίμηνο μπορούν ελευθέρως να απολύουν οι εργοδότες. Τώρα εικάζω, μαθαίνω, πληροφορούμεθα και εμείς στην Επιστημονική Ομάδα Ένωση, στην ΕΝΙΠΕΚ,
που προστρέχουν και ξένα στην Τούτα και μας ρωτούν για το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, στα εργασιακά, συνταξιωτικά και κοινωνικά, ότι η κυβέρνηση και στο νέο κύκλο των μέτρων θα συνοδεύσει τα μέτρα με αυτήν τη ρήτρα. Διαφορετικά, εάν δεν συνοδευτούν τα μέτρα με τις σχετικές ρήτρες, όπως το Μάρτιο είχαμε 42.000 πρωτογενείς απολύσεις και 82.000 μη προσλήψεις, δηλαδή είχαμε 82.000 λιγότερες προσλήψεις και 30.000 πρωτογενείς απολύσεις, δηλαδή χάθηκαν μόνο για το μήνα Μάρτιο, πρώτο μήνα κορονοϊού, 122.000. Φοβούμαι ότι αν δεν υπάρξουν οι σχετικές ρήτρες, τον Απρίλιο, αναμένουμε σε μια εβδομάδα τα στοιχεία της Εργάνης, και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα έχουμε ένα κύμα απολύσεων. Εμείς πριν βγουν οι δημόσιοι ξένοι οργανισμοί και μας επαληθεύσουν, είχαμε πει στις 6 Μαρτίου με μια μελέτη που είχαμε εκπονήσει οι επιστήμονες της ΕΝΙΠΕΚ, ότι μέχρι το καλοκαίρι 500.000 συνανθρώπων μας θα κινηθεί μεταξύ απόλυσης και μερικής απασχόλησης. Φοβούμαι θα διαψευστούμε προς τα κάτω, δηλαδή θα είναι κάτι παραπάνω, διότι θα προσθεθούν και 100.000 ελευθεροεπαγγελματίες, οι οποίοι μάλλον δεν θα ανοίξουν καθόλου και δεν θα ανοίξουν ποτέ στη ζωή τους στα μαγαζά τους, λόγω της κρίσης και λόγω του ότι οι επιχείρησής τους συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τουρισμό, εστίαση ή μεταφορές, που είναι οι κλάδοι τρεις που κρατάνε στα χέρια το 1/3 του ΑΕΠ και το 1/3 της συνολικής απασχόλησης. Έτσι, κύριε Αγραφιώτη, η κυβέρνηση πρέπει άμεσα πρώτο να εξεύρει πόρους και δεύτερο να συνοδεύσει τα μέτρα με απαγόρευση απολύσεων, έτσι που να έχουμε λιγότερες απολύσεις και λιγότερους ανθρώπους, συνανθρώπους μας στη φτώχεια. Με τα προγράμματα του ΕΔ, κύριε Μητρόπουλε, δεν ξέρω αν ασχολείστε, σίγουρα ασχολείστε, και με ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν σε επιχειρήσεις, σε πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή είναι πληγείς στις επιχειρήσεις, τι συμβαίνει, υπάρχει κάποια πρόβλεψη από την κυβέρνηση? Μέχρι τώρα, κύριε Αγραφιώτη, η κυβέρνηση καλύπτει με επιδόματα 2 μηνών όσους και όσες επιδοτήθηκαν Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι και Απρίλη. Ο Απρίλης επεξετάθη συμπεριλήφθη προχθές στον τελευταίο νόμο. Άρα λοιπόν όσοι επιδοτήθηκαν ανεξαρτήτως αιτίας και απόλυσης Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Απρίλη του 20 θα πάρουν άλλο 2 μηνιάτικα επιδόματος. Επιπλέον η κυβέρνηση θα επιδοτήσει 155.000 με 160.000 μακροχρόνια ανέργους. Ξέρετε και ξέρουν και οι τηλεθεατές σας ότι οι μακροχρόνιοι άνεργοι είναι η μισή στην πατρίδα μας, περίπου 510.000. Εξ αυτών η κυβέρνηση αποφάσισε να επιδοτήσει αυτούς που είναι στη μακροχρόνια ανεργία 2 και κάτι χρόνια. Δηλαδή είπε ότι εγώ θα δώσω 400 ευρώ σε όσους απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1η Απριλίου του 19 έως και 16 Απριλίου του 20. Αν λοιπόν από τον 1η Απριλίου του 19 πάμε και 12 μήνες πίσω, διότι μακροχρόνια άνεργος θεωρείται στην πατρίδα μας και διεθνώς όποιος είναι στην ανεργία 12 μήνες και μια μέρα και πίσω, άρα λοιπόν η κυβέρνηση πήρε το 1/3 των μακροχρόνια ανέργων και τις επιδότησε με αυτό το 400. Παράλληλα εξήγηλε και ορισμένα μέτρα και ορισμένα προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μεγαλύτερο των 36.000 και άλλα μικρότερα των 8 και 5 και 4.000 προσλήψεων, βεβαίως με συμβάσεις που επιδοτούνται και αυτά ή συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα ΕΣΠΑ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση ενέργειες έχουν γίνει, κύριε Αγραφιώτη, αλλά οι πόροι είναι λίγοι. Ήδη σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας, θα το ακούσουμε και στον κύριο Πρωθυπουργό, από τον κύριο Πρωθυπουργό σε 2 ώρες, μιλάει ότι εξαντλούμε τα διαθέσιμα. Τα διαθέσιμα είναι τα χρήματα των νοσοκομείων, των σχολείων, των πανεπιστημίων, των δήμων και των περιφερειών που κρατούνται σε ένα κουμπαρά στην Τράπεζα Ελλάδος. Άρα λοιπόν τα διαθέσιμα αντέχουν σε ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει να εξευρεθούν πόροι.
Η Ευρώπη δεν δίνει πόρους. Η Ευρώπη χτίζει, κυρίως η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη, χτίζει τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς πάνω σε φέρετρα. Κυνηγάει αριθμούς δημοσιονομικούς στόχους πάνω σε νεκρούς. Δεν φροντίζει τους Ευρωπαίους πολίτες, για τους οποίους έχει ταχθεί να τους προστατεύει. Και έτσι η στενότητα πόρων φοβούμε ότι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στην οικονομία μας τους προσεχείς μήνες. Κύριε Μητρόπουλε, ένα άλλο θέμα που ανησυχεί πολλούς συνανθρώπους μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία είναι το συνταξιδοτικό. Αντέχουν οι συντάξεις, δηλαδή αυτό το σύστημα τώρα που βλέπουμε κόσμο να μην δουλεύει για καιρό, να μην κόβονται ένσημα, να επιχειρήσεις να μην μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές, το ΕΦΚΑ να πιέζει. Βλέπετε το συνταξιδοτικό στην Ελλάδα να αντέχει ή να περνάει μεγάλη κρίση πάλι, η οποία θα μας οδηγήσει σε νέα περικοπή συντάξεων? Αυτό το θέμα που θίξατε είναι το πιο σημαντικό και μας απασχολεί. Ήδη αυτές τις μέρες τελείωσε και το τελευταίο μου βιβλίο, το 20ο, αναφέρεται στο τελευταίο ασφαλιστικό νόμο. Περιγράφω το νέο ασφαλιστικό τοπίο και πράγματι η μερική απασχόληση που στερεί από το σύστημα 1,5 δισεκατομμύριο κατέτωσε εισφορές είναι η απειλή για τις συντάξεις. Έτσι η νέα αγορά εργασίας, με αυτούς τους θεσμούς που και εμείς αναφέραμε στο εξαιρετικό σας δελτίο, αλλά και άλλοι που θα προστεθούν, θα στερήσουν πολλούς πόρους από το σύστημα. Άρα για μας υπάρχει απειλή και για το ύψος των συντάξεων. Το σύστημα των συντάξεων, το σημερινό, απειλείται κυρίως από το ότι και το κράτος συμβάλλει και θα συμβάλλει στο μέλλον λιγότερο στο συνταξιδοτικό, αλλά κυρίως επειδή, κύριε Αγραφιώτη, αγορά εργασίας και συντάξεις είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όσο λιγότερες θέσεις απασχόλησης υπάρχουν, όσο φτηνότερες θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται, όσο καταργούνται θέσεις του 1500 μισθού και δημιουργούνται θέσεις του 500 μισθού, αντιλαμβάνεστε, θα λείπουν συνέχεια εισφορές, χρήματα, πόροι από το σύστημα. Άρα, βεβαίως μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι είναι εγγυημένες οι συντάξεις, αλλά το ύψος τους, κύριε Αγραφιώτη, δεν είναι εγγυημένο, επειδή θα λείψουν πολλοί πόροι το 2020, φοβάμαι και το 2021, από τον ΕΦΚΑ. Υπ' αυτή την έννοια θα ξαναμπεί στο τραπέζι, κατά τη δική μου άποψη, εύχομαι να διαψευστώ, το λέω και ως προβληματισμό στο νέο μου βιβλίο για το ασφαλιστικό, ότι του χρόνου θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να ξαναπιάσει το ασφαλιστικό λόγω ελλιπουσών εισφορών, λόγω λιγότερων πόρων, λόγω της νέας αγοράς εργασίας όπως διαμορφώνεται με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, αγαπητέ φίλε. Εδώ είναι και ένα θέμα, φίλε Αλέξη, έτσι θέλω να σε αποκαλώ, γιατί πραγματικά είσαι άνθρωπος που είσαι μέσα στις καρδιές μας και εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Πολλοί άνθρωποι συζητούν το θέμα της προσφυγής σωστέ που είχε γίνει πριν από λίγες μέρες και ο κύριος Βρούτσης έγινε ένα ανακάτεμα και θέλω λίγο να μας το διευκρινίσεις αυτό. Τι ακριβώς έγινε και αυτή η απόφαση τελικά ανετράπη και πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τα λεφτά που δικαιούνταν? Έχουμε βγάλει και σχετική ανακοίνωση στο enipec.gr, στο site του επιστημονικού μας φορέα, μπορούν οι τηλεθεατές σας να το δουν. Τι έχει γίνει? Το 2014 επίσης υπουργός τότε ο κύριος Βρούτσης ζήτησε από το Συμβούλιο Επικρατείας να μην δοθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους από τις περικοπές του 2012. Τότε τα αναδρομικά ήταν λίγα και θα μπορούσε η κυβέρνηση να τα ικανοποιήσει και να τελειώσει το θέμα. Ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, η οποία για 5 χρόνια δεν εφήρμοσε τη σημαντική απόφαση του 2015 που ήταν υπέρ των συνταξιούχων. Τώρα λοιπόν το Δεκέμβριο του 2019 ο ίδιος υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, για το ίδιο θέμα, για τις ίδιες περικοπές, από το ίδιο δικαστήριο, από τους ίδιους δικαστές, ζήτησε να μην δώσει το κράτος τα αναδρομικά από τις περικοπές επίσης του 2012. Και έτσι το Συμβούλιο Επικρατείας τώρα έρχεται σε μια διαδικασία που φοβούμαι θα κλονίσει και το κύρος του. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, την ασφάλεια δικαίου. Όταν για το ίδιο θέμα η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έρχεται να αποφανθεί εκ νέου από τον ίδιο Υπουργό με διαφορά ετών 6 ετών. Υπ' αυτή την έννοια φοβούμαι ότι έχει
είναι μπροστά σε μια κακή εξέλιξη το Συμβούλιο Επικρατείας, όπου ανατρέπει τη δική του καλή απόφαση, ενώ καλή υπέρ των συνταξίχων του 2015, και είπε το εξής: διότι και από την όμορφη περιοχή σας μας έχουν πάρει τηλέφωνο και μας ρωτούν αν θα πρέπει να προσφύγουν μέχρι να βγει η απόφαση. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας φαίνεται, κύριε Αγραφιώτη, να καταλήγει ότι αντί για 8 χρόνια αναδρομικά θα δώσει 11 μήνες αναδρομικά, αλλά δεν θα δώσει σε όλους αυτά τα λίγα αναδρομικά. Θα τα δώσει μόνο σε όσους έχουν κάνει αγωγές. Διότι και παλιότερα το ίδιο δικαστήριο είπε, εγώ θα δώσω σε όσους έχουν προσφύγει και το κράτος θα δώσει σε όσους θέλει. Και έτσι καθημερινά μας ρωτούν τι θα γίνουν. Είναι και μια δυσκολία για μας να εισηγηθούμε να κάνουν προσφυγές μέχρι να βγει η απόφαση Συμβουλή Επικρατείας, αφού η κυβέρνηση μπορεί άμεσα να δεσμευτεί, και νομίζω συμφωνείτε, γιατί ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες, ότι όταν η απόφαση βγει για έναν, αυτό που δικάσαμε, ήμουνα και εγώ που ηγήθηκα της υποστήριξης των συνταξιουχικών συμφερόντων στην Ολομέλεια στις 10 πρώτου του 20, να ισχύσει για όλους. Είτε έκαναν, είτε δεν έκαναν προσφυγές. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Διότι αν το δικαστήριο, κύριε Αγραβιώτη, όπως πληροφορούμεθα, αποφανθεί ότι θα πάρουν λίγα αναδρομικά, εμείς θα συνεχίσουμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν δώσει τα πολλά, και τα δώσει μόνο στους προσφυγόντες, δηλαδή σε αυτούς που έκαναν αγωγή, τότε θα είναι μια αδικία. Πολύ περισσότερο που θα ενθυμίστε προμηνών τον ίδιο τον Υπουργό Εργασίας να διαβεβαιώνει τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους ότι αρκεί ένας να κερδίσει και θα δώσουμε σε όλους. Το είχε πει αυτό, λέγοντας ότι αν μην πάνε οι συνταξιούχοι να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι βρισκόμαστε προ μιας εξελίξεως. Φοβούμαι ότι θα ανατρέπει το ίδιο το δικαστήριο τη δική του απόφαση, την παλιότερη απόφαση, και βεβαίως το διλήμμα θα είναι μεγάλο και ίσως κλονιστεί και το κύρος και της δικαιοσύνης, αλλά και αυτό που λέμε ασφάλεια δικαίου. Και πρωτοφανές σε παγκόσμια δεδομένα φυσικά. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Έχετε διαπιστώσει εσείς στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ καθυστερήσεις τώρα λόγω κορονοϊού στην έκδοση συντάξεων αλλά και στην έκδοση ΕΦΑΠΑΞ? Υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις? Άκουσα τον Υπουργό να λέει, έχω και εγώ αρκετές πληροφορίες, ότι πολλοί έχουν, λέει ο Υπουργός, ότι πολλοί έχουν κάνει κρίση και καλώς προσθέτω εγώ της άδειας ειδικού σκοπού για να ασχοληθούν με τα παιδάκια τους και ούτω καθεξής, και έτσι αδυνατεί. Mm. Αλλά δεν μπορεί, κύριε Αγραφιώτη, από τη μια μέρα να πανηγυρίζει ότι ανακάλυψε την ψηφιακή σύνταξη που θα βγάζει τη σύνταξη με ένα κουμπί, όπως έλεγε προχτές σε συνάδελφό σας των Ανθινών, και από την άλλη να έχουμε, όπως σήμερα ένας συμπατριώτης σας μου είπε, αργή η σύνταξή μου, ένα ταμείο των μηχανικών ήτανε, αργή η σύνταξή μου 3-3,5 χρόνια. Άρα λοιπόν, από τη μια μας δείχνει την πρώτη ψηφιακή σύνταξη και από την άλλη οι εκκρεμούσες χιλιάδες τι θα γίνει με αυτές. Λέει, μα η ψηφιακή σύνταξη αναφέρεται στις νέες συντάξεις. Αλλά και με τις παλιές, τις εκκρεμούσες, τι θα γίνει, κύριε Αγραφώτη? Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει, διότι πολλοί κόσμος θα φτωχύνει στη φάση του κορονοϊού. Πολλοί ιδιωτικοί εργατοϋπόλοιποι θα βρεθούν με λιγότερα χρήματα. Ήδη για 1,5 μήνα της αναστολής πήραν μόνο 800 ευρώ. Ένας υπάλληλος που είχε 1.500 ευρώ μισθό τον 1,5 μήνα που πήρε το 800 από τον κύριο Σταϊκούρα έχασε 700 ή 800 ευρώ, άρα έχασε το μισό του μισθό. Άρα λοιπόν πάμε σε μια ιδιότυπη φτωχοποίηση αρκετών κατηγοριών και πρέπει εδώ η κυβέρνηση να είναι ιδιαίτερως προσεκτική στην έκδοση των συντάξεων. Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, κύριε καθηγητά, και βέβαια θα ήθελα πριν κλείσουμε ένα τελευταίο σας σχόλιο απευθυνόμενος δυτικομακεδόνες. Εύχομαι σύντομα να έρθετε
να είστε καλοδεχούμενος στη Δυτική Μακεδονία, να παρουσιάζουμε και μαζί το βιβλίο, να το παρουσιάζουμε και εδώ από το κανάλι, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια για το ασφαλιστικό, γιατί ξέρω, και εγώ σας έχω στην καρδιά μου, λέτε την αλήθεια και ξέρω ότι λέτε την αλήθεια και αυτό το πράγμα σας τιμά ιδιαίτερος. Θέλουμε ένα τελευταίο. Να είστε καλά, θα έλθω, διότι ερχόμουν παλιότερα και στα λιγνητορυχεία με ομιλίες. Έχω καλούς μου φίλους, φοιτητές, πρώην φοιτητές που διαπρέπουν κλπ. Άρα με την πρώτη ευκαιρία θα έλθω εξάπαντος, αλλά και μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή μπορούμε να επαναλάβουμε και να απαντήσουμε και επί συγκεκριμένων ερωτημάτων τηλεθεωτών σας. Εννοείται, εννοείται. Με ένα τελευταίο σχόλιο σας θα ήθελα και την κρίση που περνάμε και να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, κύριε Μητρόπουλε. Θεωρώ ότι η κρίση θα είναι μεγάλη για το γεγονός ότι ο τουρισμός κρατάει το 1 τρίτο του ΑΕΠ και το 1 τρίτο της συνολικής απασχόλησης. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε στηριχθεί στον τουρισμό, στην εστίαση και στις μεταφορές που είναι το 1 τρίτο των εργαζομένων, 980.000, ότι ο κόσμος εδώ να ετοιμαστεί, ότι πιστεύω ότι η κυβέρνηση με σωστές κινήσεις και με αγαστή συνεργασία όλων των πολιτικών, εδώ δεν υπάρχει έδαφος για αντιπαράθεση, να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις για να εξασφαλίσει πόρους. Διότι με ίδιους πόρους, κύριε Γραφειώτη, δεν μπορεί. Περάσαμε το μνημονιακό τούνελ, φτώχυνε ο κόσμος, έχασε τις δουλειές τους, οι επιτιδευματίες, κάποιοι άντεξαν, κάποιοι δεν άντεξαν. Άρα λοιπόν το κλειδί είναι η Ευρώπη. Και αν δεν ανοίξει τους κρουνούς η Ευρώπη, λελογισμένα, να δώσει πόρους, κυρίως σε οικονομίες που θα χτυπηθούν πολύ λόγω της φύσης της οικονομίας, όχι λόγω των λαθών κυρίως, αλλά λόγω του ότι έτσι έχουμε υπερεκτεθεί, έτσι λένε οι οργανισμοί, στον τουρισμό. Υπό την έννοια αυτό της υπερέκθεσης στον τουρισμό, το χτύπημα θα είναι μεγάλο. Πρέπει η κυβέρνηση να κάνει συνδυαστικές κινήσεις προς Ευρώπη και σωστές κινήσεις στην πατρίδα μας για να αποφευθούν τα χειρότερα. Διότι η φύση της οικονομίας είναι αυτό που θα δώσει ένα μεγαλύτερο χτύπημα από ό,τι άλλες οικονομίες στην Ευρώπη. Εύχομαι και ελπίζω, εν ώψη και της Πρωτομαγιάς, που μόνο χαρούμενα πρέπει να μιλάμε, να συνδυάζουμε και τη γιορτή των λουλουδιών με τη γιορτή των ταξικών αγώνων που με αίμα έφεραν τις κατακτήσεις και το μεγαλείο της εργατικής τάξης. Μόνο καλά νέα να ακούσουμε προσεχώς. Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε, κύριε καθηγητά, φίλε Αλέξη, καλοδεχούμενος. Ευχαριστώ για την τιμή. Καλοδεχούμενος στην Κοζάνη, τιμή μας και χαρά μας να έρθεις να μας επισκεφτείς και σε αγαπάμε να ξέρεις και σε πραγματικά σε έχω στην καρδιά μου. Πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Νομίζω, κυρίες και κύριοι.